Πάσε τον αγγέλων εστρατείε, πρόδρομε Κυρίου Αποστόλων ειδωδέκας, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου πείσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς. Είναι χαρά, αγαπητοί μας τηλεθεατές, αλλά και ευλογία όταν έχουμε εδώ στο νησί μας υψηλούς επισκέπτες, πνευματικούς ανθρώπους. Πολλές φορές έχουμε πει ότι πνευματικός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει πολλά βιβλία, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πνεύμα του Θεού. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι και πνευματικό παιδί ενός Αγίου Γέροντος, του Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγίου Γέροντος, τότε η χαρά μας αλλά και η ευλογία και η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χαιρετίζουμε και καλησπερίζουμε την αγαπητή μας κυρία Αθηνά Σιδέρη. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Σας παρακολουθούμε μέσα από το διαδίκτυο, αλλά η ευλογία του τηλεοπτικού μας σταθμού μας ανοίγει αυτό το διάβλο επικοινωνίας και εδώ ζωντανά για να σας δούμε, να σας καμαρώσουμε, αλλά και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να ωφεληθούν ποικιλοτρόπως από τα βιώματα τα οποία έχετε κοντά στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Πολύ σας ευχαριστώ, πατέρα Νεκτάριε. Η χαρά είναι δική μου. Η τιμή είναι δική μου, βλέποντας εσάς να εκτελείτε κι εσείς ένα έργο τόσο όμορφο, τόσο σπουδαίο και μέσω του διαδικτύου ή μέσω της τηλεοράσεως, να μεταδίδεται ο Λόγος του Θεού. Είναι χαρά μεγάλη που είμαι στον τόπο σας, ευλογημένος τόπος. Ο Γέρον Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Γλυκής Παππούλης, είχε τεράστια αγάπη σε όλη την ακριτική Ελλάδα και την νησιωτική, αλλά και τη στερεά ακριτική Ελλάδα. Πάντα την περιέβαλε με μία αγάπη και με μία προσευχή συνοριακή και όχι μόνο, γιατί αγκάλιαζε και όλο τον κόσμο εκτός συνόρων της Ελλάδος. Και ήδη είχαμε διαγνώσει ως πνευματικά του παιδιά ότι ήταν ένας παγκόσμιος πνευματικός. Χαίρομαι ιδιαιτέρως και θα δοθεί δυνατότητα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά υπάρχει μία αιτία για να είστε εδώ. Είναι ο αγαπητός πατήρ Κάλιστος, Ιερά Μητρόπολης Ρόδου, η ενορία του Αγίου Γεωργίου Άνω, και ευχαριστούμε, πατήρ Κάλιστε, που μας δίνεις τέτοιες ευκαιρίες εν μέσω μεγάλης Τεσσαρακοστής να ωφεληθούμε πνευματικά, να ακούσουμε αυτά τα βιώματα της κυρίας Αθηνάς, βιώματα αγιοπνευματικά σε έναν άγιο άνθρωπο, σε ένα παππούλι όπως τον είπε, ο οποίος είχε μεγάλη έφεση και αγάπη και προς τα μέσα ενημερώσεως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, πατέρα Νεκτάριε, που είμαστε εδώ σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Θάρη και δίδεται έτσι η ευκαιρία μέσω του σταθμού από ένα πνευματικό γνήσιο παιδί του Αγίου Πορφυρίου, έτσι ώστε η φωνή της να ακουστεί στα Δωδεκάνησα, στα νησιά μας που παρακολουθούν τον τηλεοπτικό σταθμό Θάρη. Εγώ, συγχωρέστε με, δεν έκανα κάτι το σπουδαίο, απλώς είχα βαθιά επιθυμία και αυτή η επιθυμία μου εισακούστηκε από τον Άγιο Πορφύριο και κατόπιν πολλών αιτήσεων και παρακλήσεων ανθρώπων δόθηκε η ευκαιρία, επικοινώνησα με την κυρία Αθηνά και συναντήθηκα με την κυρία Αθηνά και έτσι έχουμε τη χαρά και την ευλογία σήμερα να την έχουμε εδώ κοντά μας. Και οφείλω να πω ότι σε αυτή τη χαρά την οποία εγώ έλαβα μετήχε και η Ιερά μας Μητρόπολη που κατέθεσα στον Μητροπολίτη το αίτημα και έγινε αμέσως δεκτό από τον Σεβασμιότατο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι με την ευχή και την ευλογία του Σεβασμιότατου βρίσκεται η κυρία Αθηνά Ισιδέρη ανάμεσά μας για να ακούσουμε λόγια παρηγοριάς, βιώματα και εμπειρίες από τον Άγιο Πορφύριο.
Πνευματικό παιδί λοιπόν του Γέροντα Πορφυρίου και η λέξη παιδί νομίζω ότι όλους μας ηχεί πολύ όμορφα στα αυτιά. Εάν γίνουμε μικρά παιδιά όλοι μας, όσο ηλικιακά και αν μεγαλώνουμε. Έτσι. Για πείτε μας, κυρία Αθηνά, κάποια πράγματα για το Γέροντα Πορφύριο, κάποια βιώματα, κάποιες εμπειρίες και θα δοθεί δυνατότητα σε αυτά που λέτε να διακόπτουμε και να κάνουμε κάποιους υγιείς προβληματισμούς. Να είναι ευλογημένο και εγώ έτσι θα ήθελα πριν ξεκινήσω να διηγηθώ ή να αφηγηθώ ή να ό,τι ο Γέροντας μου δώσει να πω, γιατί πραγματικά μένω, κάνω άκρα υπακοή, θα εκφράσω και το σεβασμό μου και εγώ στον Μητροπολίτη, της Μητροπόλεως σας, κύριο Κύριλο, που πραγματικά έδωσε την άδεια να βρίσκομαι κοντά σας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχει πάρα πολύ ευλογία πραγματικά ο Μητροπολίτης σας, ο Σεβασμιότατος, από τον Γέροντα, γιατί ο Γέροντας όταν μου έδωσε την ευλογία παρουσία του συζύγου μου να βγαίνω να μιλάω, μου έλεγε ότι πάντα θα πηγαίνεις με την έγκριση της Μητροπόλεως. Ποτέ μόνη σου, ποτέ αυθαίρετα. Είναι το ορθώς εκκλησιαστικό. Ναι, είχε φρόνημα πολύ εκκλησιαστικό και μας μίλησε σε αυτό το φρόνημα ο Γέροντας, με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του και με τη γλυκύτητά του, την παιδαγωγική, που ήταν όντως αραχνοήφατη παιδαγωγική, χωρίς καταπίεση. Και τον ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο πραγματικά για την ευχή που έδωσε και του φίλου το χέρι. Η υπακοή που είπατε να μας δίνετε ερεθίσματα να ξεκινήσουμε, ναι, στην αρχή, η υπακοή που είπατε είναι μόνο για τους ιερείς, είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι εξασκούνται σε αυτήν ή πρέπει να γίνεται και μέσα στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια, βεβαίως, από το πιο μικρό παιδί μέχρι το πιο μεγάλο. Τι έλεγε ο Γέροντας και πώς συμβούλευε σε αυτό το θέμα? Η υπακοή ήταν μια γλυκύτητα, μια αδυναμία του Γέροντα που την συμβούλευε. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε μόνο στους ιερείς μας, αλλά η υπακοή ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Από το σπίτι πρέπει να καλλιεργείται η υπακοή μεταξύ των συζύγων, όταν γεννιέται μια οικογένεια. Να υπάρχει μια υπακοή, μια αμφίδρομη υπακοή με ευγένεια και σεβασμό. Όταν καλλιεργηθεί αυτή η υπακοή είναι ευάρεστη πάρα πολύ στον Θεό. Και πραγματικά προχωρεί η οικογένεια και προοδεύει χωρίς κόπο και αβίαστα μέσα στο πνευματικό γίγνεσθε. Διότι είναι μια ευγένεια. Αλλά έχει, έλεγε ο Γέροντας, τη σφραγίδα του Θεού. Μάλιστα. Υπάρχει η ευγενική κοσμική υπακοή που το κάνεις, ας πούμε, υποχρεωτικά υπακούεις, αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό φρόνημα. Ίσως να έχει και μια τυπικότητα αυτό. Η υπακοή, η ψυχική υπακοή, η αγαπητική υπακοή είναι πολύ σπουδαία αρετή και αξίζει να την καλλιεργούμε, έλεγε ο Γέροντας, και πολύ ουσιαστική. Και φυσικά και υπακοή προς την Εκκλησία. Υπακοή στο πνευματικό μας, υπακοή, οι λέξεις υπακοή είναι με χρυσά γράμματα γραμμένη για τον Άγιο Πορφύριο. Πάτερ, κάλεστε εσύ κάνεις υπακοή στην πρεσβυτέρα σου και στο μικρό Νικολάκη? Σε όλους πρέπει να κάνουμε υπακοή, όπως είχαμε την ευκαιρία αυτή με την κυρία Αθηνά, γιατί εκτός από κάποιες επίσημες έτσι επισκέψεις που κάναμε, επειδή εγώ συνόδευσα με το αυτοκίνητο την κυρία Αθηνά, έτσι σε κάποιες προσωπικές στιγμές μέσα στο αυτοκίνητο που και που λέγαμε και κάτι έτσι, ξεκλέβαμε, αλλά εχθές όταν καθίσαμε στο πνευματικό κέντρο προς το τέλος της ομιλίας είπε κάτι πολύ ουσιαστικό. Παραστατικά μας έφερε στο μυαλό μας μια εικόνα βρισκόμενη σε μια λίμνη. Στη λίμνη αυτή, όταν πάρουμε ένα βότσαλο και το πετάξουμε μέσα στη λίμνη, ο κύκλος που θα κάνει, όταν είναι ομόκεντρος ο κύκλος αυτός αρχίζει σιγά σιγά έτσι και μεγαλώνει. Όταν δεν είναι σωστά απαρχής ο κύκλος ομόκεντρος, οι υπόλοιποι κύκλοι που θα ακολουθήσουν θα είναι βέβαια πιο μεγάλοι, αλλά ούτε και εκείνοι θα είναι ομόκεντροι. Αυτό μας έδωσε έτσι χαριτωμένα, μετά μας εξήγησε η κυρία Αθηνά, ότι ο ουσιαστικός, ο βασικός κύκλος είναι η οικογένεια. Κάνουμε υπακοή ο σύζυγος ή σύζυγος
μετά ακολουθούν τα παιδιά. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος και μας το μετέφερε η κυρία Αθηνάκη, συγχωρέστε με γιατί εγώ μεταφέρω τα λόγια αυτά, αλλά επειδή αποτυπώνονται μέσα στην καρδιά και στο μυαλό, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αγάπη πρώτα στο Θεό. Αγαπάμε πρώτα το Θεό. Μετά αγαπάμε τον σύζυγο ή αντίστοιχα τη σύζυγο και μετά τα παιδιά. Όταν υπάρχει η αγάπη, μετά έρχονται και όλες οι υπόλοιπες αρετές. Γίνεται δηλαδή μια ιεράρχηση. Ιεράρχηση. Και καλλιεργείται η επακοή κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί σήμερα ιδιαίτερα τα νέα παιδιά ή τα νέα ανδρόγυνα δεν εξασκούνται σε αυτή την αρετή της υπακοής? Υπάρχει αυτός ο λεγόμενος εγωισμός που κατατρώγει ως σαράκι και την ατομική αλλά και την κοινωνική μας πολλές φορές δομή. Βεβαίως. Έλεγε ο Γέροντας ότι οι εποχές που θα περάσουμε και οι εποχές που έζησε ο Γέροντας ήταν εγωκεντρικές. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν ήξερε, οι αδελφοί δεν ξέρανε πώς να κάνουν υπακοή. Πάντα είχαν τον λόγο της αντίδρασης. Αυτό επικράτησε στις οικογένειες, ιδιαίτερα στα τελευταία αυτά χρόνια, να επικρατεί ένας εγωκεντρισμός και να θέλει κάποιος να βγει πιο μπροστά από τον συνάνθρωπό του. Είναι η σύζυγος να υπερπηδήσει τον σύζυγο ή και το αντίθετο. Αυτό δημιουργεί συγκρούσεις στην οικογένεια, συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να το κληρονομούν, να κληρονομείται αυτό μέσα στην ψυχή του παιδιού, έλεγε ο Γέροντας, και φυσικό το τρόπο το παιδί γίνεται αναρχικό, γίνεται πιο εξαγριωμένο, δεν έχει γλυκύτητα, δεν έχει καλλιεργηθεί η ψυχή του, δεν έχει δει την εικόνα, την υπέροχη της συμβιώσεως, της υπακοής χωρίς λόγο. Το αφήνουμε, υπακούμε στον σύζυγο ή στην σύζυγο. Τα παιδιά εισπράττουν αυτή την εικόνα και χωρίς κανέναν άλλον λόγο παιδαγωγούνται από το παράδειγμα των γονέων. Γι' αυτό και έλεγε ο Γέροντας ότι πραγματικά ένα ζευγάρι που αρχίζει τη ζωή του αγιάζει με πρώτο σκαλοπάτι την υπακοή. Μάλιστα. Θεραπεύεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουμε αυτή την υπακοή σε περιπτώσεις είτε ανδρογίνων είτε παιδιών που δεν έχουν εξασκηθεί, που δεν έχουν κάνει ως αγώνισμα αυτή την αρετή της υπακοής. Μπορούμε να το θεραπεύσουμε και να πούμε ότι πραγματικά θα τους δώσουμε μία προσπάθεια να Βεβαίως. Το δουν αυτό και να το καλλιεργήσουν. Ναι. Εμένα αυτό μου είχε δώσει, αυτό το ρόλο μου είχε δώσει ο Γέροντας κατά τη διάρκεια μετά από την εποχή που γνώρισε το σύζυγο, γιατί τον σύζυγό μου τον γνώρισε μετά από χρόνια. Εμένα συνεργαστήκαμε, ας πούμε, το 79, αλλά το σύζυγο τον γνώρισε το 85. Μετά που γνώρισε το σύζυγό μου, μπήκαμε σε μία διακονία. Γι' αυτό το λόγο έμπαινα, με έστελνε μυστικό τον τρόπο, χωρίς να μάθει κανένας ποτέ και δεν έμαθε ποτέ κανείς, μετά την κοίμησή του. Μου είχε πει να θα τα φανερώσω. Με έστειλε σε σπίτια που ήταν ταραγμένα πολύ και έμπαινα στα σπίτια χωρίς να ξέρω ότι εγώ θα έμπαινα σε αυτά τα σπίτια. Αλλά κάπως φωτίζονταν οι άνθρωποι και μου λέγαν περάστε, ας πούμε, να σας προσφέρουμε, κυρία μου, ένα καφέ, έστω και που έκανα περπατούσα στην πόλη που μου είχε στείλει. Εκεί έβλεπα μία κατάσταση στις οικογένειες που πήγαινα. Δεν μιλούσα καθόλου, απλώς καλούσα το γέροντα. Είτε ασθένειες συναντούσα μέσα, είτε ταραγμένες συγκρούσεις ανδρογίνων, σχέσεις παιδιών κλπ. Πόναγε ο γέροντας πολύ στην ανυπακοή και στην ταραχή που είχε η οικογένεια και λυπότανε που θα χανόντουσαν οικογένειες και μου έλεγε, μόλις τον έπαιρνα τηλέφωνο, μου λέει «Ναι μωρέ, το ξέρω, δώσε μου», ήξερε το όνομα. Δώσε μου τον τάδε, την τάδε. Ήξερε το όνομα. Δηλαδή έχω βιώσει φοβερά πράγματα στη διακονία, την εν ζωή διακονία, αλλά τότε δεν μιλούσα καθόλου. Έπινα το καφεδάκι μου, καθόμουν να τους άκουγα. Μου επιτρέπετε να κάνω ένα τηλεφώνημα? Γέροντα, βρίσκομαι σε μια οικογένεια. Το ξέρω, δώσε μου τον Γιάννη. Δώσε μου το τούτο και μου δίνε, έλα μωρέ, είδα την ταραχή σας, δώσε μου τη γυναίκα σου, καλμάρισε κόρη μου. Δεν είναι έτσι αυτή η ζωή. Και τους μιλούσε και τους θεράπευε.
Αν ήταν ασθένεια μέσα, τους δυνάμωνε όλους τους άλλους να ανεχθούν και να υιοθετήσουν ευγενικά και χαρούμενα το δώρο του Θεού, που έβλεπε ο γέροντας ότι η ασθένεια θα ήταν και η σωτηρία της οικογένειας. Και έτσι υπήρχε το μία ισορροπία στην οικογένεια που πραγματικά το έχω βιώσει σε όλο το μεγαλείο. Αυτό, κυρία Αθηνά, το χάρισμα του γέροντα, επειδή μας παρακολουθούν και πολλοί άνθρωποι που πιθανόν να αρχίζουν να αμφιβάλλουν κιόλα. Ναι. Πώς μπορούμε αυτό να το μεταφέρουμε στη σημερινή μας εποχή, αυτό το χάρισμα του γέροντα να επεμβαίνει με αυτό το θεραπευτικό μέσο που ήταν η προσευχή? Βεβαίως. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, μπορεί βεβαίως ελεύθεροι είναι οι άνθρωποι και να μην τα πιστέψουν, γιατί μου έλεγε ο γέροντας, και το λέω στους αγαπητούς ακροατές, στους αδελφούς μου, σας θεωρώ όλους αδελφούς μου αγαπητοί μου, μου έλεγε ο γέροντας ότι δεν είναι απαραίτητο να τον ακολουθούσατε ή να τον ακολουθήσετε. Εκείνος όμως δια της χάριτος του Θεού έβλεπε έστω και τόσο καλό να είχατε μέσα, να έχει ο άνθρωπος στην ψυχή του, αμέσως η χάρη τον εμπλούτιζε και επενέβαινε και ήταν ριζική η θεραπεία όταν έμπαινε ο γέροντας μέσα. Και τώρα, όπως αν τον υιοθετήσουν οι άνθρωποι, την εικόνα του να βάλουν μέσα ή και δεν θέλουν την εικόνα του, να του πούνε «Παππούλη μου, εγώ δεν σε παραδέχομαι», αυτή την ομολογία να κάνουν, θα το βρουν μπροστά τους και θα τους αγκαλιάσει. Με έναν τρόπο τελείως. Είναι κάτι που το πραγματικά... Το φιλότιμο που έλεγε ακριβώς, ο γέροντας. Αυτό. Έβλεπε μέσα στην ψυχούλα τους τη φλογίτσα, αυτή τη χάρη του Θεού που είναι εμφυσιμένη από την ώρα της σύλληψεώς μας. Και έλεγε αμαρτία την έχουν πνίξει οι αδελφοί μου. Αλλά ήταν και πολύ διακριτικός. Εγώ δεν έμαθα πέρα από το την διακονία μου τίποτε άλλο. Ήταν άκρος εχέμηθος. Είχε πολύ αγάπη αδελφοί μου. Είχε πάρα πολύ και έχει πολύ αγάπη. Βάζετε η και αγάπη αυτό το του θέμα. Και η προσευχή του. Βεβαίως. Προστατευτικά το ξα... Πολύ προστατευτικά. Και είχε και το χάρισμα, ας πούμε, της προοράσης. Βάζετε και αυτό διοράσης. Το θέμα της διάκρισης που λένε οι πατέρες ότι πολύ. Είναι η μείζων των αρετών. Πολύ. Η διάκριση ήταν το κάτι άλλο. Κάποιος δηλαδή ο οποίος έβλεπε ο γέροντας από το χάρισμα το οποίο του έδωσε ο Θεός ότι δεν πήγαινε στο σωστό δρόμο, επενέβαινε. Με την προσευχή, με άλλους την τρόπους. Με την προσευχή είχε τρόπους και επενέβαινε με την προσευχή και πραγματικά εγώ έχω βιώσει φοβερά πράγματα αυτά, να παίρνει και τη νύχτα, να παίρνει τηλέφωνο τη νύχτα και ας μην ήξερε τα τηλέφωνα. Ήξερε το τηλέφωνο, επικοινωνούσε, μωρέ εδώ είναι ο γερο Πορφύριος, άντε μωρέ να είστε ευλογημένοι, εύχομαι. Έλεγε αυτά τα διακριτικά χωρίς να καταπιέζει, αλλά εκείνος προσήφχε το πολύ και πολλές φορές έκλαιγε. Εγώ τον είδα έτσι, τις φορές που τον είδα πολλές φορές έκλαιγε με πόνο αλλά και με διάκριση. Είχε άλλο κωδικό επικοινωνίας. Πολύ. Στο θέμα της διακρίσεως θέλω λίγο να σταθώ, ναι, για τον κόσμο, γιατί πιθανότατα να μ' ακούν και άνθρωποι που μπήκα στο σπίτι τους και πραγματικά εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι φεύγοντας από τη διακονία, επιστρέφοντας πίσω ή και ξανά που έφευγα πάλι, σήμερα γυρίζω όλη την Ελλάδα. Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι τα σπίτια που πήγα. Μερικά στις πόλεις που μπαίνω. Προχθές ανέβηκα στην επαρχία και είπα, γέροντα, ετούτο τον δρόμο τον δρασκελίσαμε. Αλλά κατά χάριν το θυμήθηκα. Έχω πάει πολλές φορές σε αυτή την πόλη. Η διάκρισή του δηλαδή μέχρι σήμερα δεν έχω και ούτε ποτέ κανείς έμαθε τίποτα. Με προστάτευσε αυτή η διάκριση που είχε ο γέροντας. Ειδικές πνευματικές αποστολές θα μπορούσα να τις πω, πατέρ Κάλιστε, γιατί πραγματικά βλέπουμε πόσο είναι αυτή η πίστη μας βιωματική και ζωντανή και εμείς εξακολουθούμε εν έτη 2019 να αμφιβάλλουμε και να προβάλλουμε πάντα διάφορες μορφές απιστίας με όλα αυτά τα οποία κάνουμε καθημερινά. Ενώ αυτή η ζωντάνια του γέροντα, η ζωντάνια της πίστεως, η ζωντάνια των Αγίων είναι τόσο έκδηλη και τόσο φανερή προς όλους μας και δρά πολύ ευεργετικά. Και αυτό πολύ σωστά το είπατε, πατέρα Νεκτάριο. Εν πρώτη στο βιωματικό, η κυρία Σιδέρη έζησε βιωματικά το γέροντα
Και αυτό είχε ως σφραγίδα της πνευματικής ζωής του γέροντα να επηρεάσει ψυχοσωματικά και την ίδια. Και αυτό μας το μεταφέρει. Και πάλι εγώ δράτουμε τις ευκαιρίες και λέω από προσωπικές στιγμές, γιατί ένιωθα τον πόνο της κυρίας Σιδέρη μεταφέροντας και αυτή τον πόνο και ανοίγοντας ένα άλλο λόγο συζήτησης περί της πλάνης, να το πούμε, περί της αγωνίας, περί του χρόνου, εκεί που έλεγε η κυρία Σιδέρη, που μου έλεγε όλα αυτά τα οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το χρόνο, ή για να δώσει κάποιες υπαρξιακές απαντήσεις στον εαυτό του, πηγαίνει σε διάφορες θρησκείες, σε μάγους, σε ό,τι πλέον πια κυκλοφορείται και τα λοιπά. Και σε αυτό ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ήταν πολύ συγκεκριμένος, απόλυτος, και η κυρία Αθηνά έτσι μου το έχει πει και το λέει συνεχώς και στις διάφορες συζητήσεις. Γι' αυτό μπαίνει πολλές φορές η αμφιβολία, μπαίνουν όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, είναι ικανά να διαλύσουν ψυχές, οικογένειες, παιδιά, και να μεταφέρεται στον κόσμο αυτό το πνεύμα, έτσι, η σύγχυση και η αναστάτωση, η αθεία, ότι όλα είναι το ίδιο και τα λοιπά. Νομίζω πως η κυρία Σιδέρη μπορεί να μας πει, βέβαια, πολλά, γιατί το λέει και ο Χριστός μας, εγώ είμαι η θύρα. Έτσι. Διεμού εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε. Πείτε μας λοιπόν, πολύ καλά κάνει ο πατήρ Κάλιστος που μας ανοίγει αυτή τη συζήτηση με αυτό το θέμα, εάν είμαστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία ή αν υπάρχουν και άλλες παράλληλες, θα μπορούσαμε να πούμε, πόρτες για να τις διαβούμε, και πόσο επικίνδυνες είναι αυτές. Μάλιστα. Οι παράλληλες πόρτες. Μάλιστα. Τι έλεγε ο γέροντας γι' αυτό? Σε μένα έχει κάνει πάρα πολλά μαθήματα και με προετοίμασε να μπω και σε χώρους άλλους, χωρίς εγώ να το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έρχονταν μόνο του στη ζωή μου. Γιατί μου έλεγε, αυτό που συζητάμε τώρα θα το δεις στην πορεία της ζωής σου. Τόνιζε και ότι το πνεύμα το ορθόδοξο είναι το αληθές. Μία είναι η Εκκλησία, η Εκκλησία της Ορθοδοξίας. Ένας είναι ο Χριστός, ένας είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι παρακλάδια, είναι αιρετικά. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι το παν. Βάλτε Χριστό στη ζωή σας και μη φοβάστε τίποτα. Άκουσε να σου πω, παιδί μου. Στον τάδε, μου λέγε όνομα, θα τον συναντήσεις και θα τον αγαπήσεις στην πορεία της ζωής σου. Ποιος είναι αυτός γέροντα? Δεν το καταλαβαίνεις, μωρέ. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και μου μιλούσε για 5 χρόνια μετά την κίνησή του, για 10 χρόνια, για 15, για 20, και τώρα που το βιώνω. Και μου έλεγε, πήγαινε, προχώρα, αλλά επειδή θα είμαστε πάντα μαζί, θα βλέπεις αυτά που σου λέω. Μου έλεγε ονόματα, αλλά, μωρέ μου λέει, θέλουν προσευχή γιατί είναι μπερδεμένοι. Εκλεκτοί άνθρωποι. Μα τι να το κάνω εγώ ότι είναι καλός άνθρωπος και έχει πέσει στην πλάνη, στην αίρεση. Δεν καταλαβαίνει, αναζητάει η ψυχή του τροφή και πάει στο Σάι Μπάμπα να φάει. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι θα φάει στο Σάι Μπάμπα? Άνθρωπος είναι αυτός. Ένας άνθρωπος που έφτιαξε μία θρησκεία, μία διδασκαλία, έχει πλανήσει κόσμο και με τη φορά του κόσμου πάει όλος ο κόσμος. Μα δεν είναι έτσι. Δεν τον είδαμε να ανεβεί στο Γολγοθά, δεν τον είδαμε να σταυρωθεί, δεν τον είδαμε. Έχει δύναμη και κάνει θαύματα. Μα τα θαύματα αυτά είναι του αντιθέτου πνεύματος, έλεγε. Έχει κάνει του αντιθέτου πνεύματος. Δεν είναι όμως το παν. Και μου έλεγε ονόματα. Στην πορεία της ζωής μου αρρώστενα. Μέσα από την ασθένειά μου
μπήκα σε χώρους τέτοιους που μου λέγανε, ας πούμε, γνώρισα γιατρούς, οι οποίοι το όντως του αντιθέτου πνεύματος και μόλις με αναλάμβαναν να με θεραπεύσουν, ενώ με βλέπανε και λέγανε θα την αναλάβω εγώ την κυρία Σιδέρη. Και εγώ ευγνωμόνως τους ευχαριστούσα. Λέω, μα τι αγάπη έχουν οι άνθρωποι. Όταν τους πήγαινα δώρο το βιβλίο του γέροντα, γιατί το συνηθίζω αυτό έτσι από ευγνωμοσύνη, μου λέγανε άγιος άνθρωπος. Το βάζαν στο γραφείο. Όταν άργιζα να κάνουν τη θεραπεία επάνω μου, δεν γινόταν θεραπεία. Τους έβλεπα και αγανακτούσαν, ας πούμε, υδρώνανε, κουραζόντουσαν. Εγώ δεν είχα τίποτα. Εγώ δεν ήξερα, εγώ περίμενα να ιαθώ. Αλλά ήταν η παρουσία του γέροντα, γιατί μου είχε πει όπου θα είσαι. Και τώρα, εδώ είναι. Είναι πολύ. Αλλά άλλη φορά μου είπαν ότι ξέρετε, πρέπει να πάτε, έχει έρθει ένας γιατρός από τη Ρωσία και λοιπά και κάνει αυτό και αυτό. Το έμαθα, μου λέει ο ορθοπαιδικός, πηγαίνετε. Αιτία το πόδι μου πάντα. Έμπαινα στο σαλόνι και ξαφνικά περίμενα. Εγώ είχα πληρώσει την επίσκεψή μου και περίμενα. Και έβγαινε ο γιατρός από το γιατρείο του και λέει, μα τι συμβαίνει εδώ μέσα, ποιος είναι εδώ και μου δημιουργεί προβλήματα. Εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγε για μένα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει. Με διάβαζα εγώ. Είχα κάτι, ένα περιοδικό στα χέρια μου, διάβαζα για να περάσει η ώρα μου και λοιπά, ή έπαιρνα κάτι από το τραπεζάκι εκεί. Φύγε, τους έδιωχνε, τις επισκέψεις έρχονται. Ήρθε η σειρά μου να μπω. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Μπήκαμε με τον σύζυγό μου στο γιατρείο του, πολύ οργανωμένο γιατρείο κλπ. Μου λέει να σας εξετάσω. Μόλις πάει να με εξετάσει, χτύπησε πίσω. Τι λέτε μέσα σας, μου λέει. Λέω, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Απλά. Και τι έλεγε ο γέροντας, μπορεί να είσαι με τον απέναντι και να μην ξέρεις τι είσαι. Αλλά εσύ ό,τι και να είναι ο άλλος, εσύ θα πιστεύεις και θα προσεύχεσαι και θα δοξολογείς τον Θεό που σε έφερε απέναντί του. Γιατί είναι εικόνα του Θεού. Δεν τους λέμε πέρα από μας, τους αγαπάμε. Τους αγαπάμε, αλλά ποτέ δεν συμπλέουμε. Τι ωραία, η διάκριση και σε αυτό. Η διάκριση. Να βλέπεις να πετάει μπλούζες, να πετάει, να γίνεται έξω. Τι συμβαίνει μέσα, τι συμβαίνει με εσάς. Εγώ έχω πραγματικά άλλος να πέφτει, το έχω διηγηθεί στην πολυθρόνα του και να αναζητά νερό και λοιπά και να τρέχει ο σύζυγός μου να ανοίγει παράθυρο να πάρει αέρα ή να του κάνουμε αέρα. Που να ξέρουμε εμείς τι πρέσβευε ο άνθρωπος. Φυγέτε και να ξανάρθετε σε αυτή τη θεραπεία που είχα πάει. Ξαναπάμε. Ήταν αδύνατον, τον εμποδίζαμε. Οπότε κάποια στιγμή λέει, κυρία μου, δεν θα ξανάρθετε στο γιατρείο μου. Μάλιστα. Του λέω, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τις ιατρικές σας γνώσεις που δεν μπορέσατε να μου τις δώσετε, αλλά πραγματικά χάρηκα που σας γνώρισα. Δεν φεύγουμε, λέγε ο γέροντας, και τον αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Τον γράφουμε το όνομά του και προσευχόμεθα. Η ώρα η καλή θα έρθει και για αυτούς. Έστω και την τελευταία στιγμή πριν, η επιθυμία μας είναι να σωθούν όλοι. Όλοι οι άνθρωποι. Να σωθούν. Υπάρχει, έλεγε ο γέροντας, ο χρόνος του ληστού που δευτερόλεπτα με το μνήσι τι κέρδισε τον παράδεισο. Γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ δυναμισμό. Αλλά έχουν και αυτή την ανασφάλεια, γιατί η ψυχή τους δεν έχει επιλέξει το ορθόδοξο δρόμο. Ίσως, κυρία Αθηνά, είναι έτσι. Και ο εγωισμός ότι κάτι κατέχουν, ότι κάτι ξέρουν. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι πνευματικός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μυαλό, ο οποίος έχει μόρφωση, ο οποίος γράφει βιβλία. Αλλά πνευματικός είναι ο ταπεινός άνθρωπος που ελκύει τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα του Θεού. Έλεγε ότι οι καημένοι δεν φταίνε, εμπιστεύτηκαν τις γνώσεις και έδιωξαν το πνεύμα.
Όταν ο επιστήμον λέει έχει και χάρη Θεού, πιστεύει στο Θεό, οι γνώσεις του διπλασιάζονται. Όταν ο επιστήμον, εκείνος ό,τι να είναι, δεν είναι θέμα, ό,τι επάγγελμα κάνει, όποια μόρφωση έχει πάρει, όταν δεν έχει την σφραγίδα της χάριτος του Θεού, ότι Κύριε, εσύ μου δώσες τα μάτια και διάβασα. Κύριε, εσύ μου δώσες το μυαλό μου και κατανοώ. Κύριε, εσύ μου δώσες τα παιδιά, τα πόδια μου να φτάσω στη σχολή μου. Τα πάντα είναι του Κυρίου. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος δώσει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, οι γνώσεις πολλαπλασιάζονται. Ενδοξάζεται εν της θαυμασίας. Και αυτό πραγματικά το λέω σε όλο τον κόσμο. Και το απευθύνω και στους μαθητές και στους σπουδαστές, στους φοιτητές, αγαπημένα μου παιδιά, δώστε Χριστό στη ζωή σας, καθίστε κάτω και διαβάστε, το μισό χρόνο θα διαβάζετε. Πραγματικά θα αποδίδετε. Και οι γνώσεις σας θα πολλαπλασιάζονται. Είναι εύκολο σήμερα να γνωρίσουμε περισσότερο τον Χριστό? Τι πρέπει να κάνουμε, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας? Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν, να συμπληρώσω, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ναι, όζει, μυρίζει κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, μυρίζει κάτι διαφορετικό. Αλλά επειδή πραγματικά έλεγε και ο Γέροντας, θα κάνει κουμάντο τους χρόνους τους δύσκολους, θα κάνει κουμάντο κοσμοκράτορ αυτού του κόσμου, ένα θέλω να πω στα παιδιά. Άστε τον να κάνει τη δουλειά του. Εμείς τη δουλειά μας. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι μπορεί να κάνει εκείνος κουμάντο τώρα και να διαχειρίζεται μυαλά και λοιπά και λοιπά και όλα αυτά που βιώνουμε, τα δυσάρεστα που βιώνει όλος ο κόσμος, αλλά ένας είναι ο νικητής. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Χριστός μας, ο γλυκής μας Ιησούς, αυτός είναι ο νικητής των πάντων. Αυτό αν πιστέψουν οι νέοι, όλους θα δείτε ότι μια αγκαλιά στο τέλος, όλοι τον Κύριό μας θα γνωρίσουμε. Είναι επιστροφή λοιπόν στην Εκκλησία, έλεγε ο Γέροντας, για να γνωρίσουμε Θεό. Βίωμα όλο αυτό, Πάτερ Κάλιστε, γιατί βλέπουμε την κυρία Αθηνά πόσο ενθουσιάζεται και η λέξη ενθουσιασμός περιέχει και το Θεό μέσα και πόσο πρέπει να είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι από αυτή τη μοναδικότητα και την αληθινότητα της πίστεώς μας. Αλλά βέβαια εμείς πολλές φορές περί άλλων τυρβάζουμε σε αυτή την ευκολία, σε αυτή τη ραστόνη, σε αυτή την καθημερινότητα, ίσως να μην μας αφήνουν και οι καταστάσεις. Πώς το βιώνετε εσείς από τη δική σας δράση εκεί στην ενορία και συναναστρεφόμενος με πολύ κόσμο? Εάν έχουμε βάλει καλά μέσα στο μυαλό μας ότι έχουμε οδοδείκτες, έχουμε οδοδείκτες και δοξάζουμε το Θεό γιατί εν έτη 2019 και πριν μια δεκαετία, 20ετία, η χάρη του Θεού μας φανέρωσε αγίους που ζήσαν με τα προβλήματά μας, ζυμώθηκαν με τα προβλήματά μας, με τη ζωή μας. Εμείς δοξάζουμε το Θεό γιατί έχουμε οδοδείκτες, έχουμε φάρους που μας οδηγούν στο αληθινό φως, στο αληθινό λιμάνι, στον αληθινό δρόμο, στην αληθινή αλήθεια που δεν είναι συγκεκριμένες ιδέες, αλλά είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό το πρόσωπο του Χριστού το βίωσαν, το έζησαν, το γεύτηκαν. Ο Άγιος Πορφύριος το γνωρίζετε, συγχωρέστε με, όταν κοινώνησε έλεγε «Μα πώς εσύ Κύριε μπήκες όλος μέσα μου, πώς εγώ σε δέχτηκα». Γεύτηκε τον ίδιο τον Χριστό και όταν γεύεσαι τον ίδιο τον Χριστό, αυτό είναι λογικό. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτοί οι άνθρωποι που γεύτηκαν, που έζησαν, που βίωσαν τον Χριστό, εμείς θα πρέπει ως ιέλαφος να πάμε να ξεδιψάσουμε από αυτούς τους Αγίους, συγχρόνους Αγίους, όπως είχε τη χαρά, την ευλογία, αλλά και την επιθυμία, γιατί ο Άγιος Πορφύριος, σύμφωνα και κατά τη μαρτυρία της κυρίας Σιδέρη, την γνώριζε προ 25 ετίας.
Από 6 χρονών τη γνώριζε ο γέροντας και είδε μέσα στην καρδιά της την επιθυμία και αγάπησε τον Άγιο Πορφύριο, αγάπησε την Εκκλησία. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι αφεαυτού. Και το δικό σας το έργο, Πατέρα Νεκτάριο, το οποίο είναι δύσκολο και ποιμαντικό, και το έργο της κάθε Μητρόπολης, του κάθε ιερέως, στέκει ως λιχναράκι, το οποίο θα πρέπει να φωτιζόμαστε από τους Αγίους μας, που αυτοί άνοιξαν το δρόμο και μας δείχνουν το δρόμο προς τον Χριστό. Και αυτή η οδός και αυτός ο δρόμος μου φέρνει στο μυαλό αυτό που κάπου αλλού λέει, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Είμαστε ελεύθεροι σήμερα, κυρία Αθηνά μου. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, πραγματικά. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι και ο τύπος μου, έτσι, να εκφράζομαι, ο ενθουσιασμός μου, πραγματικά, αυτός, δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα. Βγαίνει μέσα, πηγαίω. Έτσι έλεγε ο γέροντας. Άλλος είναι ο ενθουσιασμός, που πραγματικά και εγώ πολλές φορές τον εξομολογούμε τον ενθουσιασμό μου. Γιατί λέω, μήπως παραφέρθηκα, μήπως τούτο, μήπως εκείνο, πάντα θα εξομολογηθώ για τον ενθουσιασμό μου. Αλλά έλεγε ο γέροντας, όταν κανείς έχει Θεό στην καρδιά του, είναι πολύ χαρούμενος και θέλει να το πει σε όλο τον κόσμο. Θέλει να το φωνάξει, να τρέχει μέσα στο δάσος και να το φωνάζει. Θέλω το Θεό μου, θέλω να αγαπήσω το Θεό μου. Το φωνάζει. Γιατί? Γιατί όταν γνωρίσεις τον Κύριο, τον Θεό μας, πραγματικά, που μας προσφέρει τόσες ευκαιρίες να τον γνωρίσουμε. Πρώτα απ' όλα με τη μανούλα του, την Παναγιά, έλεγε ο γέροντας. Με τη μανούλα του. Απευθυνόμαστε σε εκείνη που μας ανέβασε στον ουρανό. Η γέφυρα και κατέβασε τον Θεό στη γη. Πραγματικά έχουμε πολλά τους Αγίους μας και αυτοί άνθρωποι σαν και εμάς. Και τον Άγιο Πορφύριο όλοι τον έχετε βιώσει στα χρόνια σας. Μπορεί να είσαστε μικρά, μπορεί να είσαστε πιο μεγάλα. Δεν έχει σημασία που δεν τον γνωρίσατε. Σημασία ότι έζησε τα χρόνια τα δικά μας, τα δικά σας, των παιδιών μου. Και τα μεγάλωσε. Ξέρετε. Νιώθεις ελεύθερος. Τόσο ελεύθερος που δεν σε πειράζει να σου πούνε φύγε από εδώ. Υπακούοντας, όπως μου λέγε ο γέροντας, πάρε το αυτοκίνητο. Μα μόνη της θα πάει, έλεγε ο σύζυγός μου. Είναι δυνατόν με ένα Ρενό πενταράκι να ταξιδεύεις χιλιόμετρα? Και έλεγε, μη φοβάσαι Θανάση. Θα είμαι και εγώ κοντά της. Το πνευματικό ραντάρ. Το πνευματικό ραντάρ. Μα δεν βιώνω, αφού πρώτα απ' όλα δεν σωνόταν η βενζίνη πάλι. Και τώρα το βιώνω. Και τώρα ακόμα πιο πολύ. Γιατί μου είπε, όταν αποθάνω θα βιώνεις φοβερά πράγματα. Και έτσι το βιώνω. Και νιώθω με αυτή τη χαρά. Αυτή τη χαρά. Πήγα να ταξιδέψω μια φορά με το αεροπλάνο. Και είπαν, με πήγαν στο σύζυγος μου είπαν θα αναβληθεί η πτήση λόγω καιρού. Ας λέει ο σύζυγός μου, φεύγουμε Αθηνά, γιατί να περιμένουμε εδώ. Πάω λίγο πιο πέρα και του λέω, γέροντα, να φύγουμε. Ειρηνεύω, χαλάρωσα και γυρίζω και λέω στο σύζυγό, πηγαίνετε, εγώ θα μείνω. Μου λέει, βρε παιδί μου, τι θα κάνεις εδώ, θα γυρίσουμε σε πάρουμε, αφού δεν θα γίνει πτήση και είναι μακρινό το ταξίδι. Λέω, θα φύγουμε. Πράγματι βγαίνει, η πτήση γίνεται και φεύγουμε. Με καταρακτώδη βροή, με ομίχλη, δεν έβλεπαμε τίποτα. Μόλις μπήκαμε στο αεροσκάφος, μια ηλιοφάνεια, πέταξε το αεροσκάφος, έγινε το ταξίδι ωραιότατα. Δεν νιώθεις αυτό το φόβο να πεις πού θα πάω με τέτοια κακοκαιρία? Η εσωτερική πληροφορία αλλά και η ηρεμία συγχρόνως. Αυτή η ηρεμία είναι ό,τι ωραιότερο χρειάζεται. Σήμερα που υπάρχει αυτή η αναστάτωση, αυτή η σύγχυση, αυτή η γρήγορη ρυθμή και που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά και αφουγκραζόμαστε τον πόνο πολλών ανθρώπων που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, πώς μπορούμε να τα λύσουμε, κυρία Αθηνά? Ναι, είναι κάτι που το είχε διαγνώσει ο γέροντας και είπε, μου είχε πει ότι θα
η ασθένεια που θα επικρατήσει μετά τον καρκίνο θα είναι η ψυχασθένεια. Έχει μία και ξεκάθαρη αιτία η ψυχασθένεια. Η απομάκρυνσή μας από τη χάρη του Θεού. Απομακρύναμε την ψυχή μας, τη φλόγα μας, αυτό το φύσιμα της συλλήψεώς μας και της γεννήσεώς μας, δεν την τροφοδοτήσαμε την ψυχή μας, απομακρυνθήκαμε και η ψυχή μας ατρόφησε και ασθενεί. Και όταν ασθενεί η ψυχή μας, ασθενεί και το σώμα μας. Από των πολλών μου αμαρτιών, ακριβώς, ασθενεί το σώμα, ασθενεί έτσι μου και η ψυχή. Μία είναι η θεραπεία και το λέω στους αδελφούς μας όλους και εσείς που υποφέρετε και το περιβάλλον που έχει ψυχασθένεια μέσα. Έχετε την ευχή του γέροντα. Γυρίστε, γονατίστε, γυρίστε στον εαυτό σας, βλέπετε τι έχετε κάνει από μικρά παιδιά, γράφτε τα σε ένα χαρτί και ψάξτε να βρείτε τον πιο απλό παπά. Φτάνει να είναι πνευματικός. Γονατίστε και πείτε: «Πάτερ μου, θέλω να σας διαβάσω τη ζωή μου». Πραγματικά αυτό θα είναι τέτοιο θεραπευτικό που θα βγείτε από την εξομολόγηση και θα πετάτε. Το ίδιο και η οικογένεια. Στροφή στην εκκλησία. Το πρώτο φάρμακο είναι η Θεία, το μυστήριο της μετανοίας, της Θείας Εξομολογήσεως. Αφού μπούμε σε αυτό και μάλιστα έλεγε ο γέροντας ότι προσέξτε, θέλει τέτοια κάθαρση η ψυχή για να νικήσουμε την ψυχασθένεια, όπως ακριβώς ο πνευματικός, ο λειτουργός σκουπίζει το δισκοπότηρο. Με τέτοια επιμέλεια, με τέτοια ταπείνωση, με τέτοια αυτοσυνείδηση συνειδητά, ένθερμα, ταπεινά, ευχαριστώντας τον Θεό, σκουπίζει το δισκοπότηρο για να το βάλει στην άκρη, να το χρησιμοποιήσει στην επόμενη λειτουργία. Κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μου αδελφοί, καθαρίζει η ψυχή μας. Εάν χρειαστεί, παίρνουμε και υποστήριξη από την επιστήμη, την ιατρική επιστήμη των ιατρών που έχουν πάρει την ειδικότητα του ψυχιάτρου. Είχε φοβερό σεβασμό στην ορθόδοξη ιατρική επιστήμη ο γέροντας. Μην προσφεύγουμε αλλού. Με μία υποστήριξη, συν όταν είναι βαριές οι καταστάσεις, αλλά πρωτίστως με την Θεία Εξομολόγηση θα βρούμε την υγειά μας. Είναι βασικό να ξέρουμε και τα όρια μας και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχω διαβάσει ότι ο γέροντας αγαπούσε και τους επιστήμονες και τους γιατρούς πολύ, και συμβούλευε πολλές φορές, γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει κάνει το διακόνημά του όπως ο Θεός το ορίζει, αλλά από την άλλη πάλι να μην απεμπολούμε αυτό το δικαίωμα που έχουμε και ως υποχρέωσή μας την προσευχή, η οποία κάνει θαύματα πάρα πολλά. Έτσι. Κοντά στην εκκλησία, πολλοί γυρίζουν, ας πούμε, στην εκκλησία και θέλω να κάνω αυτή την, λίγο την διάγνωση που έχω εντοπίσει και εγώ ως κοινωνική λειτουργός. Πηγαίνουμε στην εκκλησία με ένα φόβο. Η εκκλησία, η θρησκεία μας δεν είναι φόβος, είναι χαρά. Κρύβει μια ανάσταση μέσα από το πάθος της βγαίνει η ανάσταση. Μέσα από ένα κενό μνημείο βγαίνει μια ανάσταση. Μέσα από μια κενή ψυχή βγαίνει η ανάσταση, βγαίνει η ίαση. Και όταν η ψυχή θεραπεύεται, νικάει όλες τις ασθένειες του σώματος. Πρέπει να μάθουμε, έλεγε ο γέροντας, να γυμναστούμε στην άσκηση, την όντως άσκηση, να γυμνάζεται και να υπακούει το σώμα μας στις απαιτήσεις της ψυχής. Σήμερα έχουμε ξεφύγει από αυτό και υπακούει η ψυχή στις απαιτήσεις του σώματος. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα δούμε και θα το πούμε και παρακάτω, σε κάθε μυστήριο της Εκκλησίας ο αντικείμενος, ο κοσμοκράτορ του κόσμου τούτου, έχει φυτρώσει
και μια παραφιάδα, αγριοπαραφιάδα που την έλεγε ο γέροντας. Όμως η ελπίδα στον χώρο της Εκκλησίας δεν πεθαίνει ποτέ. Ποτέ, ποτέ, και είναι λουτρό, λουτρό. Είναι η βάπτισή μας ποτέ να μην ξεχαστεί. Άλλωστε και στο σύμβολο της πίστεως, που όσοι πιστεύουμε και όσοι δεν πιστεύουμε, το σύμβολο της πίστεως το λέμε. Τι έχει, τρία ρήματα. Πιστεύω. Προσδοκώ, ομολογώ. Ομολογώ την βάπτισή μου και προσδοκώ την Ανάστασή μου. Αυτά είναι απλά πράγματα. Όταν τα εφαρμόσουμε, όλα πορεύονται στη ζωή μας κατά άλλον τρόπο. Σηκώνουμε ό,τι βάρος χαρίσει ο Θεός και όποια παραχωρήσει δοκιμασία. Μια και μιλήσαμε για την προσδοκία, επειδή μου ήρθε στο διαδίκτυο ένα μήνυμα με αφορμή το θάνατο ενός μικρού παιδιού και με ρώτησαν γιατί ο Θεός να το κάνει αυτό, ενώ είναι, το παιδί είναι παντρεμένο και έχει και ένα μικρό παιδί, γιατί το μικρό παιδί να μην χαρεί τον πατέρα του. Αυτά τα διάφορα γιατί, και επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε και από το γέροντα πολλά να μας πείτε, θέλω να μας φωτίσετε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί ένας νέος να πεθαίνει, μήπως είναι άδικος ο Θεός? Οι καθημερινές ερωτήσεις και οι στοχοποιήσεις που κάνουμε στο Θεό. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν αλλάζει διαθέσεις. Έτσι, ο ίδιος πάντα είναι αγαθός και όλο αγάπη. Αλλά πολλές φορές ο κόσμος με τις δικές του λαμβάνουσες παραστάσεις, πάνω στον πόνο του, πάνω στη θλίψη του. Βεβαίως. Μπορεί να πει και διάφορα είναι, πράγματα. Βεβαίως, δεν είναι κατακριτέο, και μάλιστα ο γέροντας είχε κατανόηση πάνω σε αυτό. Δεν είναι κατακριτέο του πώς θα εκφραστεί ο κάθε άνθρωπος. Είναι γεγονός ότι ο Κύριος μας εργάζεται, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, επεξεργάζεται τη σωτηρία μας. Θέλει όλοι να σωθούμε και όλοι να βρεθούμε εις την ουράνιο βασιλεία, όπως μας το έταξε και όπως εκείνος θυσιάστηκε. Όμως συμβαίνουν παραχωρήσεις που μας πονούν. Πολλές δοκιμασίες. Δοκιμασία της ασθένειας, δοκιμασία του χρόνου. Και θα σταθώ στον πόνο των αδελφών μας και πραγματικά συλληπούμε όλους τους πενθούντες. Στο θέμα της ηλικίας θα σταθώ. Έλεγε ο γέροντας ότι ο χρόνος που έχουμε εμείς δεν έχει καμία σχέση με τον άχρονο Θεό. Πώς ρυθμίζει το χρόνο. Το παιδάκι των 5 ετών, των 2 ετών, των 30 ετών, όπως η μακαριστή κόρη μου έφυγε, έχει συμπληρώσει την ηλικία τη ζωή του στη γη και έχει μεγαλώσει, έχει γίνει μεγάλος και από τους γονείς του και έφυγε. Και τον καλεί, τον παίρνει, φεύγει και πάει στην ουράνιο βασιλεία για λόγους που μόνον η χάρη του Θεού θέλει. Το βίωσα τον πόνο το μητρικό, προσδόξαν Θεού, αλλά μία εβδομάδα πριν, 15 μέρες πριν, μου έλεγε το μακαριστό, η μακαριστή μου κόρη, ότι μάνα, σε έχω περάσει στην ηλικία, δεν μπορείς να φανταστείς, ο Θεός δεν μετράει, όπως έλεγε ο γέροντας, το χρόνο. Εγώ είμαι 30 χρονών. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή. Νομίζω ότι νύχτα και μέρα δεν υπήρχε για μένα. Όλα τελειώσανε με οι σπουδές. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Προόδευσε μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι τελείωσα τη διακονία μου στη γη. Όχι νομίζω, το πιστεύω. Γι' αυτό αν με καλέσει ο νυμφίος μου θα τον ακολουθήσω, μου είπε. Πιστεύοντας εγώ ότι θα πήγαινε στον μοναχή. Αν και ο γέροντας μου είχε πει ότι δεν πρέπει ποτέ να τους μιλάω στα παιδιά μου, ας πούμε, για τη θρησκεία, για μοναχισμό και αυτά, ελεύθερα. Να νιώθουν ελεύθερα και να έχουν ελεύθερη βούληση. Και εκείνη επέλεξε την πρόσκληση του νυμφίου της. Πηγαίναμε στην εκκλησία. Έπαθε μια ιστρόφηση. Έπεσε κάτω, οι πρώτες βοηθείες της γίνανε συνήλθε. Μας χάρισε την όντως Ανάσταση όπως τη ζητήσαμε στον Κύριο. Είπαμε την θέλουμε ακόμα λίγο. Αλλά δεν μπορώ Κύριε, εκεί βίωσα την επέμβαση του γέροντος, ο οποίος ξένο κινητό πήρα και του είπα κάλεσέ μου αριθμό
να επικοινωνήσω με το Άγιον Όρος. Εγώ ντρέπομαι να πάρω το περιβόλι της Παναγιάς, του είπα. Πάρε μου να μου πει η Παναγιά πώς θα φερθώ. Το βάζω στο αυτί μου και ακούω από την άλλη πλευρά ότι είχα πάρει μεγάλο μοναστήρι και ο μοναχός που μου μιλούσε ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου. Μάλιστα. Χωρίς να τον ξέρω. Από εκεί πήραμε και τις πρώτες μετά αναστάσιμες πληροφορίες της ψυχής της. Ήρθε η ώρα, πίστεψε αυτή την ώρα ότι αν έλεγα στον Κύριο, ναι Κύριε θέλω να μου την αναστήσεις, θα το έκανε Πατέρα Νεκτάριε. Ήμουν τόσο πεπισμένη ότι θα το έκανε. Αλλά αυθόρμητα μέσα στον κόσμο γυρίζω και τη λέω, ρώτησε την ίδια, ό,τι σου πει η ίδια, εμείς θα κάνουμε υπακοή. Και μπαίνω μέσα στην εντατική και της λέω, μα τι να μου, έχω την αίσθηση ότι ο Κύριος μου μπορεί, το πιστεύω ότι θα σε αναστήσει, αλλά δεν ξέρω τι δική σου θέληση, αγάπη μου. Τι είναι αυτό? Και μου την, μας την αναστέν. Μας τη φέρνει στη ζωή και προσβάλλεται από το μυστήριο, από το μικρόβιο της εντατικής και σε 3 μέρες κοιμήθηκε. Mm. Την είδαμε αναστημένη, όμορφα, όλα ωραία, εντάξει. Αλλά προτίμησε τον ημφίο της. Πάντως θέλει πολύ ψυχική δύναμη όλο αυτό. Όχι, νομίζω ότι άμα φεθεί στη χάρη του Θεού, δεν ξέρω, ίσως να με γύμνασε ο γέροντας, όντως είναι κοντά μας και στον πόνο σας λέγω καλέστε τον γέροντα. Έχει έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, τον Άγιο. Έχει τόση και αγάπη. Και τον γλυκό αυτό τρόπο. Αυτό τον γλυκό, τον γλυκύτατο, τον σπεργικό. Που μεταποιεί τα πάντα. Τα πάντα. Και έλεγε ότι αν αφαιθούμε στην ζωή μας, εκείνος με έμαθε. Εγώ αυτό το μόνο που είπα στη δυσκολία μου τη μεγάλη, Κύριε εγώ δεν είχα παιδιά. Θυμήθηκα το γέροντα που μου έλεγε, όχι εκτιμοσύνη, δεν έχουμε, δεν είναι το παιδί μου. Είναι το παιδί μας, του Θεού και δικό σου. Δεν είναι η κόρη μου, είναι η κόρη μας. Είναι το αφετηριακό λάθος που κάνουμε. Είναι των γονιών και του Θεού. Να έχουμε το χτυπητικό ότι είναι δικό μας. Ότι πρώτα το Θεό, μετά οι γονείς, μετά τα παιδιά. Πάτε κάλλιστε, δεν κινδυνεύει η θέση μου αν κάνεις και εσύ μια ερώτηση. Δεν έχω, τι να κάνω, ερώτηση, απλώς αυτό που ζούμε τώρα αυτό εδώ, είμαστε στην περίοδο, έτσι, την σταυρώσιμη, αλλά λαμβάνουμε αναστάσιμα μηνύματα. Οπότε όντως γίνεται σταυροαναστάσιμη και η εκπομπή και η περίοδος και με τόσο απλό και ωραίο τρόπο και εσείς όπως Πατέρα Νεκτάρια εκμεεύετε, έχετε τον τρόπο και τη διακριτικότητα με απλό τρόπο να βγάζετε ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν. Ρωτήστε τώρα εσύ γιατί δεν σας έβαλα παρατηρητή εδώ. Τίποτα, συγχωρέστε με, δεν έχω εγώ να πω κάτι. Θέλω λοιπόν εγώ να πω κάτι μια και φτάνουμε προς το τέλος για να μην κουράσουμε και άλλο την κυρία Αθηνά. Θα μας πει και άλλα πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα σήμερα στην ομιλία της. Εδώ μας έχει ταλανίσει στην περιοχή μας, στο νησί μας, ένα φαινόμενο με οραματίστριες. Ότι ακούνε το Θεό, ότι τους μιλάει ο Θεός, ότι γράφουν κάποια πράγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να μας δώσετε τη σωστή άποψη. Γιατί κάποιος ο οποίος αντικειμενικά κάθεται στην τηλεόραση μπορεί να μας πει ή να μας ταυτίσει ότι και εμείς κάτι παρόμοιο κάνουμε. Πώς μπορούμε πάλι μέσω της διακρίσεως να πούμε ότι πραγματικά αυτά τα οποία εσείς λέτε είναι το βίωμα που έχετε αποκομίσει από τον Άγιο Γέροντά μας, τον Παππούλη αυτό τον τόσο γλυκή. Πολύ ωραίο ερώτημα. Πατέρα Νεκτάριε, πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, δεν το περίμενα και δεν μου έχει δοθεί ποτέ αυτή η ευκαιρία να μιλήσω. Θέλω να αποτανθώ στους αγαπητούς μου αδελφούς. Ο Γέροντας ο Πορφύριος μου απαγόρευε να διηγούμε όνειρα. Τα όνειρα ποτέ μην τα συζητάτε. Υπάρχουν όμως οράματα, πληροφορίες, αυτές τρέχουμε στο πνευματικό μας, το ομολογούμε κάτω από το πετραχύλι, ακούμε τη συμβουλή του πνευματικού μας και την τηρούμε και σιωπούμε. Στη διακονία μου με παίρνουν αδελφοί από όλο τον κόσμο και μου λέουν ότι κυρία Σιδέρη, σας λέω το πρόβλημά μου,
σε πόσες μέρες να σας πάρω να μου πείτε τι σας απήντησε ο γέροντας. Αδελφοί μου, η άποψη σε αυτή είναι λανθασμένη, είναι πλανεμένη. Ή πιστεύουμε στον Κύριο ή δεν πιστεύουμε. Ποια είμαι εγώ που θα ξέρω την πληροφορία του γέροντα σε 3 μέρες, να βάλω δηλαδή χρονικό, να, πλαίσιο. Χρονικό πλαίσιο και να σας απαντήσω. Αφήστε, πείτε το πρόβλημά σας. Δια της Αθηνάς της Σιδέρη θέλετε. Εγώ θα σας πληροφορήσω και θα σας ενισχύσω ανθρωπίνως λόγω του επαγγέλματος. Όμως η χάρη του Θεού δίνει άλλη πληροφορία. Ασκηθείτε, βάλτε Χριστό μέσα σας να αντιδέχεστε εσείς την πληροφορία. Η δική σας πληροφορία δεν είναι ταυτόσιμη και με του αδελφού σας. Προσέξτε το αυτό. Εσείς θα τη χρησιμοποιήσετε, εσείς θα την υιοθετήσετε, αφού την περάσετε πάλι από το πετραχύλι. Ό,τι γευόμαστε, παίρνουμε μία πληροφορία αμέσως, τρέχουμε στο και να συμβουλευτούμε. Να συμβουλευτούμε, κάνουμε υπακοή στο πνευματικό μας. Και αν έχουμε χρόνο να διηγηθώ ένα περιστατικό. Βεβαίως, βεβαίως. Πέρσι, Μεγάλη Τρίτη, χτυπά το τηλέφωνο 5 η ώρα το πρωί. Περνούσα ένα πειρασμό που είχε διαρκέσει 2 χρόνια, ταπεινά και όμορφα, με πολύ στεναχώρια μέσα μου, είχα στεναχώρια, δεν μπορώ να πω, αλλά την έβγαζα με την εξομολόγηση. Την έβγαζε, ναι πάτερ μου, ο Θεός παραχωρεί, ακόμα να υπομένω. Είχαν συμπληρωθεί σχεδόν 2 χρόνια. Χτυπά το τηλέφωνο Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη. Λέω παρακαλώ, είχα σηκωθεί για να ετοιμαστώ, δεν είναι ότι είμαι ξύπνηση γυναίκα. Μου λέει σας παίρνω από επαρχία με πήρε. Και θέλω να σας διηγηθώ ένα όνειρο. Άτης λέω καλή μου, με συγχωρείς πάρα πολύ, Μεγάλη Βδομάδα θα συζητήσουμε όνειρα. Σε παρακαλώ, της λέω, τα όνειρά σου μόνο στο πνευματικό σου. Όχι, δεν συζητάμε. Είναι η ώρα να πάμε να παρακολουθήσουμε την ακολουθία, θα κοινωνήσουμε σήμερα στην προγιασμένη. Σε παρακαλώ, της λέω, μη με μπλέκεις αυτή την ιστορία. Μου λέει, μα έχω κάτι για σας. Λέω, αν είναι κάτι για μένα, να είναι ευλογημένο, να πάρω κι εγώ, να το πω στο πνευματικό μου εγώ. Και μου διηγείται και μου λέει, κυρία Σιδέρη, στο όνειρό μου σήμερα είδα μία κοπέλα, μου είπε ότι την λένε Ματίνα και μου είπε, τώρα θα ξυπνήσεις, θα πάρεις τη μητέρα μου τηλέφωνο και θα της πεις ότι ο πειρασμός της τελείωσε σήμερα. Μάλιστα. Μου λέει, δεν λέει, ποια είσαι εσύ, λέει, γράψε το τηλέφωνο της λέει. Και της έδωσε της κυρίας το τηλέφωνο. Εσείς ξέρετε τι είναι, ποια είναι η Ματίνα, εγώ δεν σας ξέρω, το τηλέφωνο μου δώσε. Λέω τότε είμαι εγώ υποχρεωμένη. Αμέσως καλώ το πνευματικό μου. Του λέω πάτερ, επειδή φοβάμαι μην πέσω σε πλάνη, δεν ξέρω αν η αδελφή μου είπε την αλήθεια ή όχι, σας θέτω υπόψη, μου λέει, ναι κυρία Αθηνά, επειδή θέλω να κοινωνήσω, φοβάμαι την πλάνη, δεν θέλω, θέλω να με βοηθήσετε με τις προσευχές σας, να το ξεχάσω και να αφιεθώ στη χάρη του Θεού. Πράγματι, πήγα στην εκκλησία ειρηνική, το ξέχασα. Το ξέχασα, πατέρα Νεκτάριε. Πάω στην εκκλησία, κοινώνησα, έρχομαι όλα καλά, εντάξει, έκανα τη διακονία του σπιτιού μου και πραγματικά το απόγευμα που ετοιμαζόμουν να πάω στην εκκλησία για την ακολουθία, κάτι που είχα χάσει εδώ και 2 χρόνια, πολύ σημαντικό, ήλθε στο σπίτι. Μάλιστα. Με πόναγε που το είχα χάσει πάρα πολύ, αλλά κανέναν δεν έβαζα απλώς δεν ήθελα να μολύνω τις σκέψεις μου και καμιά φορά έρχονταν να μην πω στο πύρο τάδε, τάδε, τάδε. Έγραφα τα ονόματα και έλεγα στο πνευματικό μου, πάτερ μου, θα πέσω στην αμαρτία της κατακρίσεως.
Έχω αυτά τα ονόματα στη σκέψη. Δώστε μου, παρακαλέστε τον Κύριο να μου πλουτίσει την καρδιά μου με αγάπη, να τους αγκαλιάσω και να ζυμώσω το πρόσφορο να τους το πάω στην εκκλησία. Και κατά αυτόν τον τρόπο για 2 χρόνια αντιμετώπιζα τον πόνο μου αυτόν, ο οποίος πραγματικά ήρθε κατά χάριν σπίτι, χωρίς αβίαστα, χωρίς να ξέρω πρόσωπα, πράγματα, ήρθε όπως η πρωινή μου λειτουργία. Αλλά θέλει τέτοια διάκριση, δεν παρασυρώμεθα, και γι' αυτό και έχω και την άδεια από τον πνευματικό μου να το βάζω όταν έρχω μία τέτοια, να το διηγούμε. Δεν είναι απόφαση δική μου για να το διηγηθώ, αδελφή μου, προσέξτε το. Δεν τα λέμε τα θαύματά μας εάν δεν έχουμε ευλογία. Τα βιώμα, αν δεν έχουμε ευλογία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ευχή από αυτή. Θέλω, φτάνοντας στο τέλος, να μας πείτε λίγα πράγματα πολύ σύντομα για την παιδαγωγική του γέροντα. Έχουμε πει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω επειδή πάντα οι τελευταίες σκέψεις μένουν και στους τηλεθεατές μας, κάποια έτσι βασικά πράγματα για την παιδαγωγική, γιατί γνωρίζουμε ότι ο γέροντας ήταν άριστος ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής και με την παιδαγωγική του διείσδυε μέσα στις ψυχές. Είχε πραγματικά, ήτανε πολύ σωστός παιδαγωγός. Η παιδαγωγική του άρχιζε από την προσευχή του για το ζευγάρι, για τους γονείς. Προσήφιε το για τους γονείς, για όλους τους γονείς, για αυτούς που ήξερε και για αυτούς που δεν ήξερε. Και είχε πάντα ένα λόγο όταν τον επισκέπτονταν οι γονείς να λέει: «Μωρέ, ο Θεός σας χαρίτωσε να αποκτήσετε παιδιά. Γίνετε άγιοι. Αν εσείς είσαστε άγιοι, θα γίνουν και τα παιδιά σας άγια. Η αγιότης, η δική σας, η ειλικρίνεια, η φιλαλήθεια που έχετε σαν ζευγάρι, εμφυτεύεται στην ψυχή του παιδιού σας. Το μεγάλωμά τους πρέπει να είναι εν Χριστώ. Πραγματικά μέσα σας, αγκαλιάζοντάς σας το παιδί, να λέτε εντάχει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος: Παναγιά μου, έλα να τον καλύψω. Άγιέ μου, νεκτάριε». Και να δίδετε, έλεγε, στα παιδιά προστάτες Αγίους. Όχι μόνο να έχουν τον Άγιο του ονοματός τους, αλλά να έχουν και τον Άγιο, έναν δεύτερον Άγιο, να τα κατευθύνει στη ζωή τους και να είναι πραγματικά ο οδοδείκτης τους. Χρειαζόμαστε οδοδείκτες. Αυτό ήταν η συμβουλή του. Τουλάχιστον εμένα έτσι μου είπε. Και έλεγε το εξής: ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, θέλουν πολύ στοργή, αλλά με διάκριση, χωρίς να έχουμε ηρεμία στο σπίτι μας, όπως είπε και το Βότσαλο στη Λίμνη, που έλεγε ότι αν ο πρώτος ομόκεντρος κύκλος είναι σωστός, το παιδί μεγαλώνει σε αυτό τον κύκλο και πρέπει εμείς οι μάνες να προσέχουμε ο κύκλος αυτός ποτέ μην ταραχθεί. Και να είναι οριοθετημένος. Οριοθετημένος και ποτέ να μην είναι ταραγμένη λίμνη για να ρίξουμε το βότσαλο. Δεν πετάμε βότσαλο στην ταραγμένη λίμνη. Προσέχουμε, υποχωρούμε, ερχόμαστε πίσω, αφήνουμε την ταραχή, τον πειρασμό να περνάει μέσα στην οικογένεια και μετά ή καθόμαστε και γράφουμε, γιατί εγώ είχα μία, λόγω του ότι είμαστε οικογένεια μεγάλη, δεν μπορούσα να μαλώσω το παιδί μου ευθέως, αλλά το βράδυ καθόμουν ή αποσυρώμουν και έγραφα 2 γραμματάκια και τους έλεγα: «Αγαπητό μου παιδί, το πρωί πραγματικά με στενοχώρησες. Όμως σεβάστηκα την προσωπικότητά σου, γιατί δεν ήθελα να σε εκθέσω πρώτον στον παππού και στη γιαγιά ή να στενοχωρήσουμε τον παππού και τη γιαγιά. Σε παρακαλώ, αν θέλεις, μην το ξανακάνεις». Αυτό ήταν κάτι που βέβαια και από τη σχολή τα είχαμε μάθει αυτά, αλλά ήταν και το ένστικτό μου. Μία μέθοδος. Και ο γέροντας πραγματικά μια φορά, μια παιδαγωγός, μια καθηγήτρια μου είχε πει: «Αυτή λέγεται παιδαγωγική διαλληλογραφία, κυρία Αθηνά, δεν είναι σωστό.
Όταν πήγα στο γέροντα μου λέει, κι όμως είναι πολύ σωστό. Γιατί σου απαντάει το παιδάκι και σου λέει συγγνώμη μανούλα. Και το κάνεις ευαίσθητο δια της γραφής. Και έχεις τεκμήριο. Και έχεις τεκμήριο, ναι. Ναι, και πραγματικά έτσι και τώρα που έτσι καθάριζα το συρτάρι του συζύγου μου, έβλεπα όλα αυτά τα ευγενικά γραμματάκια των παιδιών που τα είχε φυλαγμένα. Με Θεό, με Παναγιά, με τους Αγίους μας. Με μυστηριακή ζωή, με γλυκύτητα, με στοργή. Αυτή είναι η παιδαγωγική του γέροντα. Μην τα προσβάλλουμε τα παιδιά μπροστά στον κόσμο. Να τα σεβόμαστε γιατί είναι οντότητες, είναι από την ώρα που είναι μωρό, είναι μία παρουσία Χριστού στην οικογένειά μας. Πώς θα φερθούμε στον Κύριό μας. Ακριβώς θα φερθούμε και στα παιδιά μας. Βέβαια, εγώ γνώρισα όταν ήδη τα παιδάκια είχαν μεγαλώσει. Το μικρότερο ήταν 4 χρονών, αλλά και τα 6 παιδιά που μεγάλωσαν όλα μαζί, 3 του αδελφού μου και 3 τα δικά μας, με την, έτσι που είμαστε 2 οικογένειες ενωμένες, νομίζω ότι τα βοήθησε η χάρη του Θεού, δια του γέροντος, δια του Αγίου Προφυρίου, με γλυκύτητα, με στοργή, με δυναμισμό, και τα φρόντισε και τα έβαλε στον δρόμο του Θεού. Εμείς οι μάνες κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Θέλουμε να γίνεται το δικό μας. Και πραγματικά έτσι είναι, γιατί και εγώ το είχα αυτό το ελάττωμα. Ήθελα, πίστευα ότι εγώ θα τα μόρφωνα εγώ. Αλλά κάποια στιγμή μου χτυπάει το τηλέφωνο ο γέροντας και μου λέει, έχεις ολόκληρη Παναγία βρε στο χόλ σου, πες της αυτό που ήθελες να πεις στο παιδί, τι κάθεσαι και του κάνεις διδασκαλείο. Αυτό το οποίο έλεγε αυτό. Πάντα, να μιλάμε στο Θεό για τα παιδιά μας και όχι στα παιδιά μας για το Θεό. Και την Παναγιά τη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ, πείτε το στην Παναγιά. Γι' αυτό και στις δύσκολες καταστάσεις μου έλεγε που ο γάμος θα δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα και θα χωρίσει η οικογένεια, γιατί στόχος του αντιθέτου πνεύματος είναι η να διαλύσει την οικογένεια. Έλεγε ότι, και αυτό λέω στις κατηδίαν έτσι συζητήσεις, ότι δώστε στα παιδιά σας μάνα και πατέρα, δώστε τους την Παναγιά και το Θεό, αφού δεν μπορείτε εσείς είσαστε οι δούλοι του Κυρίου. Όπως έλεγα και εγώ είμαι η νταντά σας βρε παιδιά, μάνα έχετε την Παναγιά όταν ορίμασα δίπλα στο γέροντα. Κυρία Αθηνά, θεωρώ ότι όλη αυτή τη στιγμή είχαμε αοράτος κοντά μας το γέροντα, γιατί κύλησε πολύ όμορφα και πολύ πνευματικά η συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και νομίζω ότι στο μέλλον θα δοθεί δυνατότητα να πούμε και άλλα πράγματα, να κάνουμε τέτοιες όμορφες σκέψεις, κυρίως υγιούς προβληματισμού. Εγώ δεν θέλω να περνάω προς τον κόσμο ότι λέμε κάτι δογματικά, αλλά να τους αφήνουμε, τόσο ώστε να σκέπτονται και με την ελευθερία να αποφασίζουν. Λύσαμε πολλά πράγματα σύγχρονα, πολλά πράγματα καθημερινά, μέσα από αυτή τη διόπτρα, την τόσο πνευματική και τόσο όμορφη του γέροντα, και ευχαριστούμε θερμά και τον πατέρα Κάλιστο που έγινε η αιτία να βρίσκεστε αυτές τις ημέρες στο νησί μας, να σας ακούσουμε και να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί χρειάζεται ένα δυνάμωμα και μια υπενθύμηση αυτών των πραγμάτων που μπορεί να είναι γνωστά, αλλά πάντοτε όταν τα επαναλαμβάνουμε νομίζω μας δίνουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Πάτερ Κάλιστε, την ευχή σου. Και τη δική σας Πατέρα Νεκτάρια και την ευχή του Αγίου Πορφυρίου να έχουμε. Και θα ήθελα να πω, κλείνοντας έτσι αυτήν, όπως είπατε, την ευλογημένη εκπομπή, σας μιλώ στον ενικό, κυρία Αθηνά, απευθυνόμενο προς το πρόσωπό σας. Παρακαλούμε την αγάπη σας, προσευχηθείτε στον Άγιο μας Πορφύριο, έτσι όπως τον ζήσατε στις προσωπικές σας στιγμές των τόσων χρόνων, να προστατεύει την Ελλάδα μας, τις οικογένειες, τους ασθενείς, όλους τα δωδεκάνησά μας, την Μητρόπολη μας, τους ιερείς μας, τους μοναχούς μας, και όπως μυστικό το τρόπο που επαναλαμβάνετε και ξέρετε πώς να επικοινωνείτε με τον γέροντα, επειδή βρίσκεται ανάμεσά σας, ανάμεσά μας, παρακαλέστε τον, προσευχηθείτε, έτσι ώστε
να μας δίνει την παρηγορία και την ελπίδα που την έχουμε τόσο ανάγκη και τόσο απλόχερα, που βρίσκεται εκεί στους ουρανούς και έλεγε ότι τώρα που θα είμαι στους ουρανούς θα είμαι περισσότερο κοντά σας. Και θα σας βοηθώ περισσότερο, σας βέβαια. Αυτό θέλω να σας πω, κύριε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω, πατέρα Νεκτάριε. Με διευκολύνατε πάρα πολύ. Μου θυμίσατε πράγματα με τις ερωτήσεις σας και εσάς, πατέρα Κάλιστε, πράγματι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι τον Σεβασμιότατο. Εγώ θα ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα στους αγαπητούς μου ακροατές. Βεβαίως. Πραγματικά, μην νομίζετε ότι είμαστε αυστηροί, σαν θρησκευόμενα άτομα. Όχι. Μην νομίζετε ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μας. Αγαπητοί μου, αδελφοί, αν θέλετε να αγαπήσετε, να σας αγαπήσει ο πλησίον, αγαπήστε τον πρώτη. Αν θέλετε ο απέναντί σας να έχει καλό λογισμό, φτιάξεστε εσείς πρώτοι το λογισμό σας. Αν θέλετε ο απέναντί σας να σας πει καλημέρα, πείτε την εσείς πρώτη. Προετοιμάστε εσείς τον εαυτό σας για αυτό που θα θέλατε να ήταν η απέναντί σας. Όταν εσείς θέλετε να πείτε αυτό που νιώθετε, εσείς θα ξέρετε ότι το εισπράτετε από τον απέναντί σας. Αν εισπράτετε μίσος, καλλιεργήστε κάπου φταίω εγώ. Είναι αυτός ο χρυσός κανόν, ο ευαγγελικός κανόν. Ό,τι θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, θα σας το πω με απλά λόγια, κάμε το εσείς πρώτοι. Με αυτή την ευχή, το πάντα ουν ως αν θέλετε, είναι απειώσινη μήνη άνθρωποι, ούτω και ποιείτε εμείς ομοίως αυτής. Με αυτή την ευχή σας εύχομαι καλή συνέχεια του σταδίου μας. Αλλά και καλή Ανάσταση. Τη βραδιά της Αναστάσεως. Όλη η νησιωτική μας Ελλάδα. Όλη η στερεά Ελλάδα. Ας υψώσουμε τη λαμπάδα. Τη λαμπάδα της Αναστάσεως να φέξει φως στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας θα ζήσει και θα ζήσει χριστιανική και ορθόδοξη. Αμήν. Κύριε Αθηνά, σας ευχαριστούμε θερμά. Φως Χριστού φαίνει πάση, και αυτό το οποίο θέλω και εγώ κλείνοντας να πω είναι ότι πολλές φορές έχουμε ένα πειρασμό και λέμε πώς θα φτιάξει και πώς θα γίνει καλύτερος ο κόσμος. Ο κόσμος θα γίνει καλύτερος όταν, όπως είπατε πολύ σωστά, διορθώσουμε εμείς πρώτα τον εαυτό μας. Διορθώνουμε ένα μικρό κομμάτι του κόσμου και αυτό κατά αναλογία. Εάν εδώ πέρα βρισκόμενοι τρία άτομα διορθώσουμε τον εαυτό μας, διορθώνεται αυτομάτως και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, η αγαπητή μας κοινωνική λειτουργός αλλά και πνευματικό παιδί του Γέροντος, του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου, κυρία Αθηνά Σιδέρη, και ο πατήρ Κάλιστος ήταν εδώ για να κάνουμε κάποιες όμορφες σκέψεις. Ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας και ανανεώνουμε την επόμενη συνάντησή μας θεουθέλοντος στην επόμενη εκπομπή μας πρόσωπο προς πρόσωπο. Χαίρετε. Υμνήσομεν πάντες Θεοπρέπως, ας βασιλεύ Θεείς τον Πατέρα και τον Υιό και Πνεύμα την μίαν βαρύ.